στην Ευρώπη έχουμε άλλου τύπου θύελε. Λοιπόν, έχουμε πολλέ θύελε. στην Ευρώπη. Εχθέ, όχι ότι ήταν κάτι που μα εξ, μας ξάφνιασε έτσι, με την Ελίζαμπετ Μπον, bon, την Γαλλίδα Πρωθυπουργό, η οποία παραιτήθηκε και έκανε αμέσω αποδεκτό. Αποδεικτεί την παρέτηση ο Μακρόν. Το θέμα είναι ότι η Γαλλία μπαίνει σε λίγου μήνε πριν τι ευρωεκλογέ, μπαίνει σε μια περιδίνηση. Αυτό είναι σαφέ. Ε, εντός Εντό τη ημέρα υποτίθεται ότι θα υπάρξει ένα και νέο πρωθυπουργό. Εάν τα γαλλικά μέσα ενημέρωση έχουν καλό ρεπορτάζ, ο νέο πρωθυπουργό θα είναι ο Γκαμπριέλα Τάλ, είναι ο υπουργό παιδεία και μάλιστα θα είναι ο, νέος, ο πιο ε, νέο πρωθυπουργό στην ιστορία τη Γαλλική Δημοκρατία. Ε, εάν βεβαίω επιβεβαιωθούν τα γαλλικά ρεπορτάζ. Ε, από την άλλη πλευρά, αποχωρώντα η Μπόρν, αυτό που τόνισε είναι ότι η Γαλλία έχει ανάγκη από μεταρρυθμίσεις και διαρθρωτικές αλλαγές. Δεν ξέρω κατά πόσο έχει τόσο μεγάλη ανάγκη από μεταρρυθμίσεις και διαρθρωτικές αλλαγές, γιατί αυτές μάλλον την έφαγαν. Ε, αλλά... Να θυμίσουμε και τις αιτίε της πολιτικής Προφανώ. Προφανώς, χρήσης. το μεταναστευτικό έτσι, ήταν ένας νόμος ο οποίος ουσιαστικά άρχισε να φιλορροεί το ε, κόμμα και είδα του, του είδα Μακρόν. Τι είχα... Ο Μακρόν αναγκάστηκε ουσιαστικά να υιοθετήσει ατζέντα ΛΕΠΕΝ για να Α, περάσει το μεταναστευτικό. Περάσει. Και είδου Δε... το αποτέλεσμα τη τάξη του κόμματο ε, ε, τη κυβέρνηση. Έχουμε του. δει το προηγούμενο διάστημα την ε, προσπάθεια αύξηση των ορίων συνταξιοδότηση. Αυτό η Μπόρν το θεωρεί μεταρρύθμιση. Κάποιοι δεν το θεωρούν μεταρρύθμιση. Είδομεν στο, στο πεδίο. Και βεβαίω είναι πάρα πολύ σημαντικό το πολύ μεγάλο ε, θέμα τη οικονομία. Γιατί η γαλλική οικονομία μπορεί να θεωρείται ένα από του πυλώνε στην, ε, στην Ευρώπη. Αλλά δεν θα έλεγε κανεί ότι ε, διανύει τι καλύτερε ημέρε τη. Ε, ναι, και όλα πρέπει να τα βλέπουμε αναλογικά. Διότι ε, ε, στη γαλλική κοινωνία η έκρηξη του πληθωρισμού προκάλεσε ένα πραγματικό σοκ και ένα Προφανή. πολύ μεγάλο κίνημα αντίδραση. Διότι και έριξε και εκεί το επίπεδο διαβίωση των Γάλλων. Οι Γάλλοι δεν ήταν καθόλου στοικοί όπω ήμασταν oh, εμεί. Όχι, καθόλου βγήκαν στου δρόμου και, και υπήρξε και πολύ έντονη αντίδραση προ την πλευρά των πολιτικών κομμάτων. Τώρα,